Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε έντονη αντιπαράθεση έχουν έρθει η κυβέρνηση και τράπεζες μπροστά στην προοπτική παράταση του νόμου Κατσέλη που εκπνέει στο τέλος του έτους. Η κυβέρνηση έχει ισχυρό πολιτικό κίνητρο να παρατείνει τον νόμο που παρέχει προστασία στην πρώτη κατοικία, αναφέρουν στο insider.gr πηγές του τραπεζικού κλάδου που θεωρούν δεδομένη την παράταση τουλάχιστον κατά ένα έτος. Οι τράπεζες, από την άλλη, θεωρούν ότι ο νόμος παρέχει ασυλία σε δεκάδες χιλιάδες στρατηγικούς κακοπληρωτές και προσφέρουν κούρεμα έως και 80% σε όσους οφειλέτες έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη προκειμένου να βγουν οικειοθελώς από την προστασία του. Το αλαλούμ που επικρατεί στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών περιγράφεται στην ειδική έκθεση του συνηγόρου του πολίτη «Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το δημόσιο» που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η έκθεση περιλαμβάνει χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η διοίκηση τα έκανε μαντάρα προχωρώντας σε αδικαιολόγητες κατασχέσεις. Από το 2015 έως και τον Μάιο του 2018 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 4,8 εκατομμύρια κατασχέσεις τραπεζικούς λογαριασμούς για την εξασφάλιση της ίσπραξης των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Ο Λευτέρης Κυριακάκης είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε τα Μικέλ και κατάφερε μέσα σε μία δεκαετία να δημιουργήσει μία διεθνή αλυσίδα με παρουσία σε 8 χώρες και 5 ηπείρους. Μια εξέλιξη που ούτε ο ίδιος θα μπορούσε να φανταστεί όταν άνοιγε το πρώτο του κατάστημα στη Λάρισα. Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, μίλησε στο Insider.gr αναφέροντας πως ο επόμενος σταθμός για τα Μικέλ είναι η Αμερική, όπου μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει το δεύτερο κατάστημά της. Ενώ στο τέλος Νοεμβρίου θα ανοίξει το πρώτο κατάστημα στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και στο τέλος του χρόνου στο Κάιρο της Αιγύπτου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, όσο είναι άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και μέσα 641,72 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,26%. Μικτές τάσεις επικρατούν σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.